Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Το δεύτερο Δελφικό Οικονομικό Φόρουμ είναι γεγονός. Για εμάς η χαρά είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη, διότι βλέπουμε ένα θεσμό να γεννιέται στους Δελφούς, ένα θεσμό ο οποίος έχει ένα μέρος, ένα κομμάτι από αυτό το πανάρχιο, αλλά και πρόσφατο Δελφικό Ιδεώδες. Είναι μεγάλη όμως και η τιμή που έχουμε τόσες σημαντικές προσωπικότητες από τους χώρους της πολιτικής, της επιχειρηματικότητας, των πανεπιστημίων. Και γι' αυτό, λοιπόν, ειλικρινά πρέπει, αλλά και το θέλω, να ευχαριστήσω τον κύριο Σιμεών Τσομόκο και την ομάδα του Δελφικού Οικονομικού Φόρουμ για τη θαυμάσια πρωτοβουλία, την οποία εμείς με χαρά στηρίξαμε και υποστηρίξαμε μαζί με την περιφέρεια και πολλούς άλλους ανθρώπους, θεσμούς, επιχειρήσεις της περιοχής μας και όχι μόνο. Και πρέπει να πω και το εξής, ότι οι Δελφοί, ο Δήμος Δελφών, ως ένας Δήμος ο οποίος αξίζει να γνωρίσετε, και είμαστε ανοιχτοί για να τον γνωρίσετε όσοι θέλετε. Είναι ένας Δήμος πραγματικά εξαιρετικός, ίσως ο πιο προστατευόμενος σε επίπεδο περιβάλλοντος, πολιτισμού, Δήμος της χώρας και πιθανόν και όλης της Ευρώπης. Αξίζει λοιπόν να έχετε αυτή την γνωριμία. Είμαστε στη διάθεσή σας, γιατί μπορείτε να εμπνευστείτε και ένα μέρος της λύσης να βρίσκεται και εδώ στους Δελφούς. Είμαι βέβαιος ότι δεν μιλάω μόνο για οικονομικά θέματα, μιλάω και για θέματα που ανέπτυξαν με τόση επιτυχία οι προηγούμενοι ομιλητές μας. Δηλαδή θέματα εκπαίδευσης, παιδείας και πνεύματος. Πρέπει να πω πριν κλείσω και να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον εξοχότατο Πρόεδρο μας, ο οποίος για άλλη μια φορά μας τίμησε εδώ στους Δελφούς, στο Δήμο Δελφών. Το έχει κάνει πάρα πολλές φορές και αυτό έχει ένα βαρύ συμβολισμό για εμάς. Και αν μου επιτρέπετε να σας συγχαρώ για την εξαιρετική ομιλία την οποία σήμερα ακούσαμε, που πραγματικά πιστεύω για όλους τους Έλληνες είναι έμπνευση πώς θέλουμε να είναι η παρουσία της χώρας μας στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο συνέδριο.